Κυρίες και κύριοι, στη Νότιο Κορέα, όπου ο πόνος δεν έχει τέλος. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την ναυτική τραγωδία ξεπερνούν πλέον τους 120, ενώ κατά γενική ομολογία είναι μάλλον απίθανο να βρεθούν επιζώντες. Πάνω από 180 εξακολουθούν να είναι οι αγνοούμενοι, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικρά παιδιά. Την ίδια ώρα συγκινούν μαρτυρίες που έρχονται στο φως για ηρωικές προσπάθειες διάσωσης επιβατών και εξοργίζουν η προσπάθεια των υπευθύνων που εγκατέλειψαν από τους πρώτους το πλοίο να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Εδώ, ρίξε φως. Ρισκάροντας τη ζωή τους, δίτες προσπαθούν να σπάσουν ένα φινιστρίνι για να εισέλθουν στο πλοίο. Οι μέχρι στιγμής έρευνες όμως στο κήτος του Σεγόλ έχουν φέρει στην επιφάνεια μόνο πτώματα. Βρήκαμε πολλούς επιβάτες νεκρούς στο σαλόνι. Ο επόμενος στόχος μας είναι να φτάσουμε στο εστιατόριο, το οποίο ακόμη δεν έχουμε καταφέρει, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Ένας από τους αγνοούμενους είναι και ο μικρός μαθητής που σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ειδοποίησε πρώτος στις αρχές για το δυστύχημα στο πλοίο. «Σώστε μας, είμαστε σε ένα πλοίο το οποίο νομίζω ότι βυθίζεται», είπε ο νεαρός με φωνή που έτρεμε, τηλεφωνώντας στην πυροσβεστική 3 λεπτά μετά την όπως φαίνεται μοιραία κλίση του πλοίου. Ακολούθησαν άλλες 20 επίγουσες κλίσεις από μαθητές. Οι γονείς του μικρού Τσόι μαζί με πολλούς άλλους περιμένουν ακόμη στο λιμάνι του Τζιντό, διατηρώντας μια μικρή ελπίδα. Εκ μέρους όλων των γονιών, παρακαλούμε την κυβέρνηση να επιταχύνει τις έρευνες, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Σας παρακαλούμε, κατανοήστε τους γονείς που αγωνιούν και θέλουν να πέσουν στη θάλασσα για να βρουν τα παγιδευμένα παιδιά τους. Τα σκάφη που επιστρέφουν, ωστόσο, μεταφέρουν μόνο σωρούς, τις οποίες χωρίζουν σε 2 σκηνές ανάλογα με το φύλο των παιδιών και καλούν τους γονείς για αναγνώριση. Αν μία σωρός δεν ταυτοποιηθεί, καρφιτσώνεται η περιγραφή της σε ένα πίνακα ανακοινώσεων και εμφανίζεται στο φωτεινό πίνακα του σταδίου, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι άλλοι συγγενείς των επιβατών. Όσοι δεν περιμένουν, θρυνούν. Όπως οι γονείς και οι φίλοι της 17χρονης Yang On Yu, που της είπαν σπαρακτικά το τελευταίο αντίο. Μόλις το πλοίο πήρε κλίση, συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί. Αρχικά εγώ προσπάθησα να το επαναφέρω στην αρχική του θέση, αλλά ο μηχανισμός εξισορρόπησης του πλοίου δεν λειτουργούσε. Κατόπιν ο καπετάνιος αποφάσισε να εκπέμψει σήμα κινδύνου και να μοιράσει σωσίβια, αλλά το πλοίο είχε γύρει πολύ και δεν γινόταν. Η πλειοψηφία των επιβατών του νοτιοκορεατικού πλοίου δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει λόγω της καθυστερημένης εντολής εκένωσης από τον καπετάνιο. Σε αυτό συνηγορεί και νεότερη καταγγελία μελών του πληρώματος πως μέσω ασυρμάτου ρωτούσαν επί μισή ώρα τη γέφυρα αν έπρεπε να εκενώσουν το πλοίο. Δεν έλαβαν ποτέ καμία απάντηση και έτσι ακολούθησαν το πρωτόκολλο και ζήτησαν από τους επιβάτες να παραμείνουν στις θέσεις τους. Άλλοι καταγγέλνουν ότι όταν αποφασίστηκε η εγκατάλειψη του πλοίου, το Σεγόλ είχε πάρει τέτοια κλίση που δεν μπορούσαν καν να ανοίξουν τις σωστικές λέμβους. Πριν εγκαταλείψω το πλοίο, προσπάθησα όπως είχα καθήκον να προσεγγίσω τις σωστικές λέμβους, αλλά δεν τα κατάφερα. Απέτυχα στο να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Ήμουν επίσης υπεύθυνος για τις διαδικασίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, κάτι που με προβλημάτισε αρκετά όταν έφυγα από το Σεγόλ. Από τη μία οι πράξεις του καπετάνιου, ο οποίος άφησε από τους πρώτους το πλοίο, από την άλλη ο ηρωισμός της Park Ji-young, η οποία έμεινε στη θέση της μέχρι το τέλος. Η 22χρονη εργαζόταν στην καφετέρια και με αυτοχθησία βοήθησε τους επιβάτες να φορέσουν σωσίβια και να ανέβουν σε ανώτερα καταστρώματα. Όπως αποκαλύπτει το CNN, η ίδια δεν φορούσε σωσίβιο και όταν ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε πως το πλήρωμα σε αυτές τις περιπτώσεις εξοπλίζεται και εγκαταλείπει τελευταίο. Στην κηδεία της 22χρονης παρευρέθηκαν πολλοί διασωθέντες για να της πούνε ένα τελευταίο ευχαριστώ. Η εντολή να εκενώσουν το πλοίο οι επιβάτες δόθηκε από τα μεγάφωνα όταν τα σωστικά σκάφη έφτασαν. Η αντίστοιχη εντολή για το πλήρωμα δόθηκε αργότερα, όταν το πλοίο είχε γύρει περίπου 90 μοίρες. Τραγικές στιγμές και κατά την κηδεία ενός κελευστή που χάθηκε στο ναυάγιο. Γιατί με άφησες να περιμένω εδώ πέρα? Συνολικά 9 μέλη του πληρώματος έχουν συλληφθεί, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες για τα αίτια της βύθισης του πλοίου. Υπάρχει ένα συνδυασμός προβλημάτων. Γιατί διατάχθηκε η στροφή του πλοίου αρχικά? Αυτή η στροφή μπορεί να προκάλεσε το ναυάγιο. Αλλά το φορτίο του πλοίου μάλλον δεν ήταν καλά ασφαλισμένο και μετακινήθηκε. Επίσης είχαν γίνει μετατροπές στο Σεγόλ, οι οποίες μετατόπισαν το κέντρο βάρους του. Δηλαδή, αν το πλοίο έστριβε χωρίς να υπάρχουν οι άλλοι παράγοντες, θα αναποδογύριζε?
Όχι. Στη μάχη της επιχείρησης διάσωσης, η ακτοφυλακή θα ρίξει και μία τηλεκατευθυνόμενη υποθαλάσσια κάμερα, η οποία θα μπορεί να μείνει στο βυθό για 2 ή 3 ώρες συνεχώς. Πάμε τώρα στο Γιώργο Φελίδη για όλα τα νεότερα. Είδαμε ποιος είναι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών. Όμως φαντάζομαι, Γιώργο, κανείς δεν περιμένει, ίσως μόνο από θαύμα, να εντοπιστεί άλλος επιζών. Μόνο από θαυμασία, όπως το λες, 121 σωρούς έχουν ανασύρει οι δίτες από το βυθισμένο κήτος του Σεγουόλ, σύμφωνα με την ακτοφυλακή, ενώ αγνοούνται περισσότεροι από 180 άνθρωποι. Οι καλές καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή επέτρεψαν την Τρίτη την επιτάχυνση των ερευνών, ωστόσο η ορατότητα μέσα στο νερό παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Από την πλευρά τους, οι συγγενείς εξακολουθούν να εκλιπαρούν τις αρχές να επιστρατεύσουν περισσότερο έμψυχο δυναμικό, περισσότερα τεχνικά μέσα, ώστε να δοθεί ένα τέλος στο μαρτύριο της αναμονής τους, το οποίο επιτείνεται και από τη διαδικασία, τη φρικόδη αυτή διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων. Οι οικογένειες είναι εξοργισμένες από την απόπειρα αδικαιολόγησης εκ μέρους μελών του πληρώματος, της εγκληματικής αμέλειας που επέδειξαν. Μια μητέρα με δάκρυα στα μάτια ορκίστηκε ότι θα εκδικηθεί το θάνατο του παιδιού της, λιντσάροντας το κέντρο του Σεούλ τους υπετίους. Τι μπορεί να πει κανείς αυτούς τους ανθρώπους, Γιώργο? Τι μπορεί να πει? Είναι χαρακτηριστικό, Σία, ότι ενώ τρεις στους 5 μαθητές του γυμνασίου της πόλης Ανσάν που επέβαιναν στο μοιραίο πλοίο έχουν χαθεί, από τα 29 μέρη του πληρώματος διασώθηκαν τα 22, 9 εκ των οποίων έχουν συλληφθεί επειδή εγκατέλειψαν νωρίς το πλοίο. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Φελίδη. Κυρίες και